Πείτε μου μια δαπάνη που θα κόβατε για να στηρίξετε τους πολίτες. Έχουν μπροστά μου 130 εκατομμύρια τα οποία είναι για το 2021 και αφορούν τους παράνομους μετανάστες. Τα επιδόματα τους, τη συντήρησή τους, τους τόπους διαμονής τους. Κύριε Χρήστο, δεν θα σε εξαφανίσουμε. Δηλαδή, δεν είπα όμως εξαφανίσουμε. Ακόμη και να πάρετε την εξουσία στα χέρια σας. Δεν θα τους εξαφανίσετε. Δηλαδή θα υπάρχουν εκεί, θα θέλουμε και χώρους για φιλοξενία, θα πρέπει να τρώνε οι άνθρωποι, θα πρέπει να ντύνονται οι άνθρωποι, εκτός και να περιμένουμε να τους αφήσουμε σε μια εξαθλειωμένη κατάσταση. Εσείς θέλετε να αφήσουμε σε εξαθλειωμένη κατάσταση χιλιάδες συμπολίτες μας και δεν λαϊκίζω, το ΕΛΑΜ συντηρεί εκατοντάδες οικογένειες. Ολόχρονα και όχι μόνο σε προεκλογικές περιόδους, οι οικογένειες Κυπρίων πολιτών να βρίσκονται στην εξαθλίωση για να συντηρώ παράνομους μετανάστες. Εσείς θέλετε να αφήσω την τρίτη γενιά, τη μητέρα μας και τον πατέρα μας δηλαδή, να παίρνουν σύνταξη 450 ευρώ και 500 ευρώ για να συντηρώ παράνομους μετανάστες. Είναι το ένα ή το άλλο. Εσείς θέλετε. Είναι το ένα ή το άλλο. Είναι καιρός να επιλέξουμε. Να αφήσουμε τους συνοικισμούς που έχουμε χτίσει προσωρινά μετά το 1974 να βρίσκονται στο χάλι που βρίσκονται, χωρίς να μπορούν πολίτες να διαμένουν μέσα, για να συντηρούμε παράνομους μετανάστες.